θετικά βλέπει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις τελευταίες κινητοποιήσεις των εργαζομένων του φορέα. Ο τομέας αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι ο οργανισμός έχει χάσει το πραγματικό του ρόλο, δηλαδή για την προστασία των αγροτών, και έχει μετατραπεί σε δυνάστη που επιβάλλει υπέρμετρες εισφορές. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι 24 ώρες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις, τις οποίες προχώρησαν οι εργαζόμενοι στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Με αφορμή τις κινητοποιήσεις, η Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει τον ΕΛΓΑ στο απόλυτο αδιέξοδο. Όπως τονίστηκε από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, δεν πρόλαβα να περάσουν 10 μήνες αφότου η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή ψήφισε τον νόμο για το σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και ο ΕΛΓΑ βουλιάζει καθημερινά στην ανυποληψία, την αναποτελεσματικότητα και την αδυναμία εκπλήρωσης του βασικού του έργου, που δεν είναι άλλο από την προστασία και κάλυψη των αγροτών και του μόχθου τους από αντίξωες καιρικές συνθήκες, προσβολές από ασθένειες και γενικότερα ζημιές στις καλλιέργειες και στις εκτροφές. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, από μοχλό στήριξης της αγροτικής δραστηριότητας και από κούμπι για τον Έλληνα αγρότη, ο ΕΛΓΑ μετατράπηκε σε έναν οργανισμό δυνάστη που επιβάλλει υπέρμετρες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ταυτόχρονα όχι μόνο δεν καταβάλει τις αποζημιώσεις για ζημιές που έχουν συμβεί εδώ και μήνες, αλλά από φέτος δεν προχωρά ούτε σε εκτιμήσεις ζημιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για αυτήν την κατηγορία αποτελούν οι βαμβακοπαραγωγοί, που έφτασαν τώρα ένα χρόνο να περιμένουν τις αποζημιώσεις για τις περσινές ζημιές από τις βροχοπτώσεις, και το πράσινο σκουλίκι, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τον τομέα αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, τα αιτήματα των εργαζομένων στον ΕΛΓΑ καταγράφουν τα προβλήματα στα οποία οδήγησε τον οργανισμό η πρακτική της κυβέρνησης και η απουσία σχεδιασμού και εφαρμογής μιας ουσιαστικής αγροτικής πολιτικής, με στόχο την βελτίωση και την ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Μένουμε στο θέμα να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Βαγιονά. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε αυτούς και σε αυτές που σας βλέπουν και μ' ακούν αυτή τη στιγμή. Κύριε βουλευτά, βλέπουμε ότι γενικότερα στον τομέα του αγροτικού η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει μία δράση. Ειδικότερα το θέμα που μας απασχόλησε σήμερα στο ρεπορτάζ είναι ο ΕΛΓΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Ένας οργανισμός που τώρα πλέον, όπως τονίζετε εσείς από την πλευρά σας, δεν εξυπηρετεί το σκοπό του, δηλαδή να κάνει τους ελέγχους και να προστατέψει την ουσία τους αγρότες, αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να γεμίσει ταμεία. Θα έλεγα λίγο πιο βαριά έκφραση. Ενώ ήταν αρρωγός και συμπαραστάτης του αγρότη μέχρι πρώτην ως ο ΕΛΓΑ, σήμερα ο ΕΛΓΑ ενδιαφέρεται μόνο να εισπράττει υψηλά ασφάλιστρα και έχει γίνει ο δυνάστης. Έξω από αυτό, τα υψηλά ασφάλιστρα που παίρνει, που επιζητεί από τους αγρότες, από το φέτος δεν κάνει ούτε και εκτίμηση ζημιών. Και δεν θα έχουμε και αποζημιώσεις. Πολύ το φοβάμαι. Δεν θέλω να το πιστεύω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε μια δύσκολη πολύ εποχή, ιδιαίτερα για όλους τους αγρότες, που έχει περιοριστεί φοβερά το εισόδημά τους. Και έχει περιοριστεί γιατί αυξάνουν συνεχώς και οι σπόροι και τα φυτοφάρμακα και το ηλεκτρικό ρεύμα και πολλά άλλα πράγματα. Το δε προϊόν τους χτυπιέται σε τόσο χαμηλές τιμές που με το ζόρι και με βία καλύπτουν οι άνθρωποι τα έξοδά τους. Δέστε τι γίνεται με την ελιά. Mm-hmm. Πόσο ήταν πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια και πόσο είναι φέτος. Πήραν 85 και φτάσαν από 85 η ανώτερη τιμή λεπτά, φτάσαν και στα 60 λεπτά. Είναι δυνατόν να καλύψουν το κόστος παραγωγής και να έχουν και ένα κέρδος που να επαρκεί να επιβιώσουν στοιχειωδώς και όχι πολυτελώς. Γι' αυτό λέω ότι ο ΕΛΓΑ μετατράπηκε από οραγός και συμπαραστάτης του αγρότη σε δυνάστη του αγρότη.
Κύριε Βουλευτά, υπάρχει περίπτωση στο παρελθόν όμως να υπήρξαν και σημεία κακοδιαχείρισης ή να έγινε κατάχρηση κάποιων περιπτώσεων όσον αφορά τους ελέγχους? Το σωστό και δίκαιο κράτος διορθώνει οτιδήποτε ατασφαλίες έγιναν, κακοδιαχειρίσεις έγιναν, ό,τι θέλετε να πείτε. Αλλά εγώ ειλικρινά δεν θέλω να πω ότι όλοι οι χαλκιδικιώτες είναι άγιοι. Αλλά σας διαβεβαιώ, συγκρινόμενοι με Πελοποννησίους και Κρήτες, χωρίς να έχω τίποτα με τους ανθρώπους, μέχρι τούδε για τις επιδοτήσεις, είναι άγιοι πραγματικά όλοι οι χαλκιδικιώτες. Δηλαδή, τα ελιόδεντρα τα οποία δηλώνουν για επιδοτήσεις οι Κρήτες έπρεπε να καλύψουν όλο το Αιγαίο. Αναλογικό πράγμα δεν κάνανε οι χαλκιδικιώτες. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν κανόνες γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις. Άρα λοιπόν οι χαλκιδικιώτες κατά κανόνα είναι έντιμοι αγρότες και γι' αυτό θα τους υπερασπίζουμε. Όχι γιατί δεν έχουν δίκαια, όταν έχουν κάπου άδικο θα το τονίσω. Μάλιστα. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας και των επαφών που είχατε τελευταία, κύριε Βουλευτά, με τον αγροτικό κόσμο και εκπροσώπους, συνεχίζεται και τη Δευτέρα σε μια νέα πρωτοβουλία και το θέμα, θα έλεγα, είναι αρκετά σοβαρό. Αφορά την πράσινη ελιά με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Έχει κολλήσει αυτό? Βεβαιότατα, και από χθες που το έμαθα δεν μου πιάνει ύπνος, για να είμαι πολύ ειλικρινής, διότι είναι ένας αγώνας ετών και κάποια στιγμή τώρα τελευταία, δηλαδή προ-δεκαημέρου που εγγράφηκε αυτή η καταγγελία ότι υπάρχουν, ήταν γνωστοί από εξαμήνου περίπου και κάναμε τις ενέργειές μας, ότι έχουν ένσταση από αυτού δύο κράτη, ο Καναδάς και το Βέλγιο. Επισκέφθηκαμε και μάλιστα με τον συνάδελφο του Πασόκ, τον Αργύρη τον Λαφαζάνη, προτριμήνου περίπου, τετραμήνου, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά επειδή είδα μερικά πράγματα, γι' αυτό κάνω αυτό το κάλεσμα σε όλους τους μεταποιητές της πράσινης, της βρόσιμης ελιάς, τη Δευτέρα, να κουβεντιάσω μαζί τους ποιο είναι το πρόβλημά τους, μήπως και οι ίδιοι κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν μαζί μου. Διότι από όσο ξέρω, τα 7 χρόνια που κυνηγάω το θέμα από το 2005 με τον Ευρωβουλευτή Γκλαβάκη, όλοι μου εκφράζαν την ευαρέστειά τους. Τώρα λέω, επειδή φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση και πριν επισκεφτώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό, τον Γιάννη τον Δρεβλέγκα που είναι συντοπίτης, και ποντάρω και ευελπιστώ στην υποστήριξή του, πρέπει να δω όμως πρώτα τους ενδιαφερομένους μήπως υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, μήπως υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό ακριβώς μεθόδευσα αυτήν την ενέργεια για να έχω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μιλάμε για μια συνάντηση που θα γίνει το απόγευμα στις 7, το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας. Και είναι καρκιά, όποιοι αγρότες μας ακούν και θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, ελαιοπαραγωγή, δεν έχω καμία αντίρρηση. Οι μεταποιητές, οι πρόεδροι των αγροτικών, των ενώσεων των αγροτικών συνεταιρισμών, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Όσο περισσότερα ακούσω, τόσο καλύτερα θα είναι. Μάλιστα. Και εμείς έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βουλευτά, για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και θερμά. Και οι φίλοι μας χαλκιδικιώτες και χαλκιδικιώτες. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε θέμα. Τα οδικά έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ περαιωμένα ή σε φάση κατασκευής παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Μαγκριώτης και ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης Θήμιος Όκος. Επιπλέον παρουσιάστηκαν 3 έργα που είναι σε διαδικασία ένταξης και κάποια άλλα που έχουν μελετητική